Τρελαίνομαι για γαρίδες σαγανάκι. Θα σας τις δείξω όπως τις φτιάχνω εγώ. Γίνονται φανταστικές. Μέσα σε 10 λεπτά έχεις τον ωραιότερο μεζέ. Αλλά έχουν και αυτές τα μυστικά τους. Προσέξτε αυτά που θα σας πω. Πρώτα απ' όλα βάζω μέσα φινόκιο, τη ρίζα από το μάραθο που δίνει τρομερά αρώματα ούζου και με τη γαρίδα είναι το κάτι άλλο. Δεν θα βάλουμε πολύ από αυτό. Θέλω λίγο από το φινόκιο. Κόβουμε και την κάτω τη ρίζα. Βγάζουμε το εξωτερικό, το μέσα είναι πολύ τρυφερό. Το βλέπετε. Το κόβουμε στη μέση. Θα πάρω το πιο λίγο και θα αφήσω αυτό για άλλη χρήση. Πάμε να το κόψουμε σε πολύ λεπτά κομμάτια. Λεπτό-λεπτό. Το άρωμα που αφήνει μέσα στη γαρίδα σαγανάκι είναι το κάτι άλλο. Με μία κλίση προς τα μέσα, με μία διαγώνια κλίση θέλω να μου το κόψετε. Το μέσα και το έξω ενωμένα με μία διαγώνια κλίση. Προσέξτε τα δάχτυλά σας. Ήδη μοσχομύρισε. Μύρισε καλοκαίρι, παραλία και ουζάκι. Το φινόκιο μαζί με το ξερό κρεμμύδι και τα δύο πρέπει να είναι πολύ ψιλοκομμένα. Και έχω έτοιμο και το κρεμμυδάκι μου φρέσκο, τρυφερό. Βλέπετε είναι πολύ μικρά κρεμμυδάκια. Ψηλά-ψηλά, είναι για βουτιές. Το φτιάχνεις και μπαίνεις και βουτάς μέσα. Και αν θέλεις το κάνεις νηστίσιμο, αλλιώς βάζεις και φέτα και το απολαμβάνεις όπως σου αρέσει. Ψιλοκομμένο και αυτό, έτσι, ωραία. Εκεί κι εσύ, στην άκρη να περιμένεις. Και πάμε για τις γαρίδες. Το λάθος με τις γαρίδες που κάνουμε πάντα, δεν είναι κρίμα να πάρεις ένα τόσο ωραίο υλικό και να πετάς το καλύτερο κομμάτι. Πού είναι το καλύτερο κομμάτι της γαρίδας? Είναι όλο αυτό που έχει μέσα στο κεφάλι. Η γαρίδα μέσα στο κεφάλι έχει τέτοια γεύση απίστευτη. Δεν φαντάζομαι να πετάτε τα κεφάλια από τις γαρίδες. Δεν τα πιπηλάτε, δεν τα ρουφάτε. Θέλω λοιπόν να κρατήσω το κεφάλι επάνω και να καθαρίσω τη γαρίδα. Βγάζω πρώτα τα πόδια στη μέση και ξεντύνω το σώμα. Θα αφήσω πάνω και την ουρίτσα για να μπορούμε να πιάνουμε τη γαρίδα. Και αφαιρούμε το εντεράκι από τη ράχη. Εδώ. Όλες έτσι θα τις κάνουμε. Έξω το εντεράκι. Καθαρίζουμε όλες τις γαρίδες με τον ίδιο τρόπο. Πρώτα τραβάω τα πόδια. Εδώ κάτω στην κοιλιά. Και μετά ξεφλουδίζω τη γαρίδα. Αφήνοντας επάνω και το κεφάλι και την ουρίτσα. Την ουρίτσα την αφήνω για να την πιάνουμε εύκολα μετά. Και το κεφάλι το αφήνω γιατί έχει τέτοια νοστιμιά που δεν υπάρχει. Ποιο είναι το λάθος που κάνουμε συνήθως στη γαρίδα σαγανάκι? Λαδούμπες. Και γίνεται βαριά και δεν μπορείς να τη φας. Θα τη φτιάξουμε λοιπόν όπως πρέπει να την κάνουμε. Με όλα τα υλικά της, αλλά με μέτρο. Αφού τις καθαρίσω όλες, τότε θα βγάλω και το εντεράκι από όλες. Γαριδούλες καθαρισμένες. Το τηγάνι μου στη φωτιά. Να ζεστάνει καλά. Λαδάκι επάνω. Αλατάκι. Ένα ωραίο ανακάτεμα όλα μαζί. Και πάμε τώρα να κάνουμε γαρίδες αλλά με γεύση. Γαρίδες ζουμερές και θεϊκές. Όταν παραμαγειρεύεις τη γαρίδα, αντί να φας ένα τρυφερό ζουμερό θαλασσινό, θα φας ένα λάστιχο σαν τη σόλα του παπουτσιού σου. Γι' αυτό η γαρίδα θέλει ελάχιστο μαγείρεμα. Θέλει μαγείρεμα τόσο όσο να κρατήσει μέσα την υγρασία της. Όχι να είναι ομή, ας εγώ την τρώω και ομή, αλλά να κρατήσει την υγρασία της. Να ψηθεί τόσο όσο, ώστε να είναι ζουμερή και θεϊκή. Κάντε αυτό που σας λέω και θα με θυμηθείτε. Πρέπει να κάψω το τηγάνι μου και να ροδίσω τη γαρίδα μου ένα λεπτό από την κάθε πλευρά. Μια χαρά. Μέσα οι γαριδούλες. Μέσα. Ωραία. Και εσύ εδώ. Και ξαναπλένω τα χεράκια μου. Ένα λεπτό από την κάθε πλευρά. Ουτς, εδώ. Μόλις κοκκινήσει από τη μία,
Τη γυρνάμε απ' την άλλη. Ένα τσακ θέλουνε, δεν θέλουνε παραπάνω. Ήστε να αλλάξουν χρώμα. Να κοκκινήσουν ελαφρά. Και ένα λεπτάκι απ' την άλλη. Τραβάμε τις γαριδούλες προς τα έξω, μόλις ψηθούν ένα λεπτό από τη μία και ένα λεπτό από την άλλη. Εδώ μέσα στην καρδιά, μία σταγόνα λαδάκι. Και πάμε να ρίξουμε μέσα το ξερό κρεμμυδάκι μαζί με το φινόκιο. Τραβήξτε τη γαρίδα έξω, 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 έξω. Έτσι, να μελώσει το κρεμμύδι. Και το φρέσκο μέσα. Όλη η συνταγή γίνεται σε 10 λεπτά. Κρατάω λίγο για το τέλος. Όλα αυτά τα ζουμιά της γαρίδας, έτσι, αυτά εδώ, τα κόκκινα που έχουν την οστιμιά από το κεφάλι της γαρίδας. Φτιάξτε το έτσι, θα με θυμηθείτε. Δείτε μέσα τι έχει αυτό, θα το στάξω τώρα. Το βλέπεις? Αυτό το πράγμα το κόκκινο που τρέχει από το κεφάλι της γαρίδας είναι όλη η νοστιμιά της. Ένα ωραίο ανακάτεμα παντού, παντού, παντού. Ωραία. Γι' αυτό ψιλοκόβουμε και όλα τα λαχανικά, για να γίνονται όλα γρήγορα. Και πάμε να σβήσουμε με το ούζο. Σβήνω με το ούζο. Τώρα είναι ώρα να βγάλω γρήγορα, γρήγορα έξω τις γαρίδες μου αμέσως. Μόλις περάσει αυτό το στάδιο που σβήνει το ούζο. Κοίτα εδώ τι σου έχω μεζέ εδώ μέσα, αυτό που στάζει, το βλέπεις? Πω πω τι θα φάμε σήμερα. Η γαρίδα δεν είναι μαγειρεμένη. Θα μείνει εδώ στο πιάτο, σκεπασμένη, θα διατηρηθεί ζουμερή και πάμε να φτιάξουμε τη σάλτσα για το σαγανάκι μας. Αυτό το ζουμί το θέλω. Να στάξει όλο εδώ, το βλέπεις, το πορτοκαλί. Αυτή είναι όλη η νοστιμιά. Από αυτό το σαγανάκι αυτή είναι όλη η νοστιμιά. Και τώρα θέλω οπωσδήποτε ένα κουτάλι ή μία κουτάλα. Θέλω να τρίψω καλά αυτά εδώ, αυτά εδώ, αυτά εδώ που έχουν ξεραθεί μαζί με ελάχιστο ουζάκι ακόμα. Να τα τρίψω έτσι, 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 να μπεγκλασάρω καλά το τηγάνι μου. Πω πω μυρωδιά Χριστέ μου, θάλασσα, καλοκαίρι, παραλία, ουζάκια. Το γίνεται σκούρο, δεν καίγεται το κρεμμύδι, γίνεται σκούρο από όλα αυτά που πήραμε εδώ, βλέπετε, από τα ζουμιά της γαρίδας. Μέσα θα πέσει ντομάτα, τριμμένη ντομάτα, ψιλοκομμένη ντομάτα, ό,τι ντομάτα θέλετε. Αν είναι φρέσκια στην εποχή της και είναι θεϊκή, θα βάλουμε φρέσκια τριμμένη ντομάτα. Αλλιώς χρησιμοποιήστε ντομάτα εμπορίου, ό,τι είναι καλύτερο στην εποχή. Και αν είναι ντομάτα εμπορίου, θέλει μέσα μια πρεζούλα ζάχαρη, το δίχως άλλο, παιδιά. Αν μου αρέσουν τα καυτερά, βάζω και λίγο μπούκοβο. Θέλει λίγο κάψιμο. Και μια πρεζούλα ζάχαρη. Αφήνω τη σάλτσα μου να βράσει, να μελώσει. Αν τρίψεις το τηγάνι κάτω, δεν θα δεις λάδια. Βλέπεις μόνο χυμό ντομάτας. Όταν τρώμε σαγανάκι έξω, που είναι τυγκαστολάδι και σε πιάνει το στομάχι σου, αυτό προσπαθώ να αποφύγω. Θέλω να έχω λαδάκι τόσο όσο. Αυτές οι 2-3 κουταλιές που έβαλα για τις 12 γαρίδες είναι ό,τι πρέπει. Βλέπεις, είναι καθαρή η σάλτσα μου. Δεν έχει λάδια. Αφήνω τη σάλτσα μου να δέσει, να μελώσει και να πυκνώσει. Να μην κάνει αυτό το αυλάκι εδώ. Εδώ κάνει αυλάκι. Νερό, κλείνει. Θέλω να μελώσει που λέμε στο νησί μου. Πάμε να βάλουμε και λίγο πιπεράκι. Μπόλικο βάζω εγώ γιατί μ' αρέσει. Την αφήνω έτσι σε δυνατή φωτιά μέχρι να μελώσει. Οι γαριδούλες παραμένουν σκεπασμένες. Δεν τις αφήνω εκτεθειμένες. Σκεπασμένες. Ένα τσακ θέλει ακόμα να κάνει χοντρές φουσκάλες. Όλο μαζί θέλει 10 λεπτά. Θέλω δυνατή φωτιά. Να μελώσει ωραία. Αλατάκι, γιατί βάλαμε ελάχιστο αλάτι στην αρχή. Κοίτα τη φουσκάλα. Και είναι καθαρή ντομάτα. Βλέπεις εδώ μέσα, δεν έχει λάδια. Δεν είναι λαδούμπα. Είναι μελωμένη σάλτσα γλύκισμα. Λουκούμι σκέτο. Κάτσε να δω πώς θέλουμε άλλα αλάτια. Θέλουμε. Γεια. Θέλει αλατάκι. Θέλει το αλατάκι της. Και πάμε για τις γαρίδες. Τις έχουμε δίπλα μας, όπου έχω κεφάλι τώρα θα το πάρω και θα το στύψω μέσα το ζουμί. Όπου βλέπω κεφάλι, όλη τη σάλτσα τη θέλω. Ωραία. Α, αυτό είναι. Α, αυτό είναι. Μέσα οι γαριδούλες μαζί με όλα τα ζουμάκια που έχουν κατεβάσει. Για ένα λεπτό, όχι παραπάνω, μόνο για ένα λεπτό μέσα. Να χωθούν ωραία στη σάλτσα. Και όλα τα υγρά που κατέβασε η γαρίδα.
Μέσα στο τέλος το υπόλοιπο ψιλοκομμένο φρέσκο κρεμμυδάκι και λίγο μαϊντανό ψιλοκομμένο. Τον έχω έτοιμο. Σβήνω τη φωτιά μου. Αυτό ήταν όλο. Τόσο εύκολο είναι. Τόσο εύκολο αρκεί να κάνεις τα βήματα που σου δείχνω για να φας ωραίο, φανταστικό σαγανάκι με δεμένη σάλτσα χωρίς λάδια. Την νηστεύουμε ή όχι? Αν δεν νηστεύουμε, βάζουμε μέσα και φέτα, γιατί τη θέλει τη φέτα του και αυτή είναι φανταστική η φέτα. Τη βλέπετε εδώ γύρω-γύρω? Είναι ζυμωμένη στο χέρι. Μέσα και τη φετούλα μου να αρχίσει σιγά-σιγά να λιώνει με τη ζέστη του τηγανιού. Ένα τσάκ τη φωτιά μου, ήσα να δώσω θερμοκρασία στη φέτα. Θα βάλω και άλλο κομμάτι. Εδώ. Θέλω και χοντρά κομμάτια, δεν θέλω μόνο ψηλά. Εδώ. Κουνήστε μου το τηγάνι. Φωναγία μου! Και λίγο μαϊντανό επάνω. Βάλτε ουζάκι. Βάλτε παγάκια, εμένα και μια σταγόνα νερό, κόψτε μπόλικο φρέσκο ψημένο ψωμί και κρατήστε το με το σαγανάκι, έτσι όπως είναι, με το σκεύος αυτό. Εκεί μέσα γίνονται βουτιές. Λοιπόν, τέλος, stop. Και βάλτε στη μέση, όπως είναι, με το σαγανάκι, με φρεσκοψημένο τραγανό ψωμί. Αν σου άρεσε το βίντεο, χτύπα καμπανάκι. Κάνε comment από κάτω. Like αν σου άρεσε το βίντεο, μοιράσου το με τους φίλους σου και άφησε μου σχόλιο από κάτω. Εδώ είμαι εγώ και περιμένω. Γράψε μου πώς φτιάχνεις εσύ το σαγανάκι σου. Φιλιά πολλά μέχρι το επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.